ΑΦΙΣ.KL. ΑΦΙΣ Κλαπάνια ΔΕΕ. Συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Με το βλέμμα στραμμένο στον Προμαχώνα, είναι σεραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αυτό τουλάχιστον διαφάνηκε από τη συνάντηση που είχαν χθες Τρίτη βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης Οσερών, εκπρόσωποι των αγροτών καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο του νομού. Η απόφαση που πάρθηκε εδώ από τους αγρότες και συνδικαλιστές και πρόεδροι φορέων ενώσεων και καπνού κλπ. Και όλοι που συμμετέχουν, θα γίνει μια συγκέντρωση ημέρα Παρασκευή στις 7 η ώρα. Εδώ στο ξενοδοχείο του Ακροπόλ, μια ανοιχτή συγκέντρωση αγροτών για να προκαθοριστεί η ημερομηνία κινητοποίησεων. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, από σήμερα και ξεκινάει όλο αυτό το διάστημα μέχρι στις 8 το μηνός μια κινητοποίηση να ενημερωθούν οι αγρότες και από τα μέσα ενημέρωσης και κατά τόπους με αυτοκίνητα τα οποία θα κάνουν ανακοινώσεις, μεγαφωνικές ανακοινώσεις σε όλα τα χωριά. Κοιτάξτε, σήμερα μαζευτήκαμε κάποια άτομα που έχουμε δώσει το στίγμα μας πανελλαδικά τους προηγούμενους καιρούς σε όλη την Ελλάδα, ποιοι είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Έχουμε προστατήσεις και κινητοποίησεις πανελλαδικά πάρα πολλά χρόνια πριν, με πιο λίγα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το στίχημα είναι διπλό για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Πρώτο, να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Δεύτερο, να υπάρξει ίσως για πρώτη φορά ενότητα πραγματική μεταξύ των αγροτών και φυσικά, εδώ και καιρό, λοξοκοιτάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός και μόνο συνδικαλιστικού φορέα. Έχοντας γράψει ιστορία στον Προμαχώνα, οι σεραίοι αγρότες σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, το συγκεκριμένο σημείο φαίνεται πως έχει προβάδισμα για τον τόπο συγκέντρωσης. Μόνο που αυτή τη φορά όλοι θα είναι αποφασισμένοι για όλα. Η πρόταση δικιά μου θα είναι ότι στις 12 ή στις 13 του μηνός θα πρέπει ήδη να είμαστε σε κινητοποίηση με αγροτικά μηχανήματα. Το σημείο που επιλέχθηκε, οι προτάσεις που γίνονται περισσότερες είναι για ένα σημείο κινητοποίησεων και αυτό θα είναι μάλλον ο Προμαχώνας και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Ναι, γιατί να σας πω κάτι, ότι δεν υπάρχει άλλο σημείο αυτή τη στιγμή το οποίο θα μπορέσει να δώσει το στίγμα των κινητοποιήσεων. Και όπως γνωρίζετε, ο Προμαχώνας δείχνει ένα διαφορετικό στίγμα κινητοποιήσεων γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Ακούστηκαν άλλες απόψεις, κύριε Μανιτζόγλου? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν απόψεις διαφορετικές, αλλά για δύο σημεία κινητοποιήσεων κτλ. Αλλά πιστεύω ότι η πλειοψηφία αποφασίστηκε να γίνει αυτό. Φυσικά θα περιμένουμε και τη συνάντηση των αγροτών που θα γίνει 8 του μηνός, να δούμε και τι ακριβώς γίνεται. Αν υπάρχει κάποιο άλλο σημείο αναφορά στο οποίο θα μπορέσει να γίνει μια δυναμική κινητοποίηση. 8 του μηνός, 7 η ώρα, ανοιχτή συγκέντρωση με όλους τους αγρότες και το εννοώ όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Γενικά η παραγωγική τάξη των Σερών, του νομού Σερών, πρέπει να είναι εδώ για να συναποφασίσουμε την ημέρα κινητοποίησης και αυτά που θέλουμε να διεκδικήσουμε. Τα βάσανα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και των υπολείπων που αφορούν την παραγωγική τάξη είναι τεράστια. Τα βιώνει το κάθε αγροτικό και κτηνοτροφικό σπίτι, όπως βιώνει και ο κάθε Έλληνας πολίτης, εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος. Άρα αυτό που αποφασίστηκε σήμερα θα είναι το προμήνυμα για τη μεγάλη συγκέντρωση όλων των σεραίων, μα όλων των σεραίων το... Μία. Λοιπόν, τώρα, εάν ο κάθε αγροτικός σύλλογος θέλει στο κατατόπο να κάνει μία ομιλία, μία συγκέντρωση για να ενημερώσει και να δει τις δυνάμεις του, είναι εταίρων εκάτερων. Εδώ θα γίνει όμως η κεντρική ομιλία για να συναποφασίσουμε για την κινητοποίηση. Έτσι. Αυτή τη στιγμή πήραμε μία απόφαση σχεδόν ομόφωνα από όλους να συναντηθούμε αυτή τη στιγμή στο μέρος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, 8 το μηνός, και την άλλη μέρα θα αποφασίσουμε την κάθοδό μας. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να συζητάμε για τα θέματα. Τα θέματα είναι γνωστά, το ασφαλιστικό και το φορολογικό, έτσι. Υπάρχουν μεγάλες προτάσεις. Κάποιες προτάσεις υπήρχαν από κάποιους, αλλά πέσαν στο κενό. Αλλά δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή. Αυτή ήταν μικρές, αυτά ήταν πάρα πολύ μικρά. Εμείς λειτουργούμε αυτή τη στιγμή όπως λειτουργεί στο σύνολο αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο, μιλάμε αυτή τη στιγμή για κινητοποίηση, για συμμετοχή της κινητοποίησης. Μιλάμε για ένα δεύτερο κυλελέρ, αναρωτιούνται κάποιοι, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων. Αυτό αποφάσισαν τελικά χθες βράδυ εκπρόσωποι των αγροτών, είναι να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση των αγροτών του νομού την Παρασκευή 8 του Γενάρη σε 7 το απόγευμα σε ξενοδοχείο της πόλης. Ανάλογα με τη συμμετοχή στη συγκέντρωση, θα αποφασιστεί και αν θα προχωρήσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε νέες κινητοποιήσεις. Την ημέρα
12 θα είναι 14, αυτό θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία που θα φέρουν το νομοσχέδιο για τους αγρότες, φορολογικό και ασφαλιστικό, για να πάμε σε κινητοποίηση, και αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Αυτό θα είναι στην απόφαση του κόσμου που θα συμμετέχει. Αυτό ξεκαθάρισα εκεί, αυτό ξεκαθάρισα και φώναξα ότι πρέπει να αποφασίσει ο κόσμος. Ένα μπλόκο, μία δύναμη σε όλο το νομό. Η δική μου πρόταση θα είναι στον Προμαχώνα, και αυτό γιατί. Η πρότασή μας, με τα διαφεύγοντα 750 εκατομμύρια από τα λαθρέα καπνά και τσιγάρα που έρχονται στην Ελλάδα, από τον φόρο τον οποίο δεν μπήκε ποτέ από τα εισαγόμενα, για τα εισαγόμενα κτηνοτροφικά και αγροτικά προϊόντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, ιδίως φέτος, αγρότης που να μην πονάει. Οπότε πιστεύω ότι είναι η σημαντικότερη κινητοποίηση που έχουμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, όποιος νομίζει ότι είναι καλά, όποιος νομίζει ότι θα μπορέσει να αγοράσει εφόδια του χρόνου, όποιος νιώθει εξασφαλισμένος, ας κάτσει σπίτι. Το σύνθημά μας φέτος είναι ή όλοι ή κανένας. Οπότε οι φίλοι αγρότες, ας κανονίσουν την πορεία τους. Σε πρώτη φάση, τα τρακτέρ θα παραταχθούν στις πλατείες των χωριών. Αυτό τονίστηκε και μάλιστα με έμφαση από τους αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πως θα υπάρξει και ένα και μοναδικό σημείο συγκέντρωσης και θα υπάρξει δεύτερο διασπαστικό μπλόκο, όπως γινόταν μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικότερο όμως να ξέρετε ότι θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι σαν νομός Αιρών πλέον πρέπει να κινητοποιηθούμε σε ένα σημείο. Τώρα η πρόταση κάποιων είναι για Προμαχώνα, κάποιων είναι για άλλα διαφορετικά σημεία. Αυτό το αποφασίσει ο κόσμος στις 8 του μηνός, η οποία θα γίνει η συγκέντρωση. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει από εδώ και πέρα. Θα γίνει γρήγορο, γιατί έρχεται το ασφαλιστικό. Ακριβώς. Η σημασία έχει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον. Μπορώ να πω ότι ίσως οι γιορτές κουντροράρουν λίγο το θέμα των κινητοποιήσεων. Ίσως άμα δεν υπήρχαν και τρεις γιορτές να γινόταν και πιο σύντομα. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια κινητοποίηση η οποία γενικότερα θα δώσει το στίγμα σαν νομός Αιρών ότι είμαστε πάντα πρώτες κινητοποίησεις και είμαστε από τους πρώτους που βγαίνουμε στον δρόμο. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ταρακονίσουμε την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόψεις συγκρίνουν για τον Προμαχώνα. Ναι. Προμαχώνα. Έχετε ακούσει. 8 το μηνός, 7 η ώρα θα γίνει μεγάλη γενική συνέλευση των νομών Αιρών. Όπως ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια η ΣΕΡΙΣ έπαιξε το πρωταγωνιστικό ρόλο πανελλαδικά στις εξελίξεις στο αγροτικό τομέα, και θα ξαναπαίξει πάλι το ίδιο. Όλοι αυτοί που παίξαν τότε το πρωταγωνιστικό τομέα είναι αυτή τη στιγμή εδώ και είναι ετοιμοπόλεμοι να το ξαναπαίξουν πάλι.